διαδήλω στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Πιστεύω ότι και μέσα από τα διέξοδα αυτής της πολιτικής που ακολουθεί η συγκυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και τα συγκυβερνώντα κόμματα, η πίεση αυτή του ελληνικού λαού, η αντίσταση κατά κάποιο τρόπο και ο αγώνας θα είναι η αιτία που θα προκαλέσουν την πτώση αυτής της κυβέρνησης και να πάμε ομαλά σε εκλογική διαδικασία για να αναδειχθεί η πραγματική βούληση και θέληση του ελληνικού λαού. Δεν πρέπει να υποτιμάμε αυτές τις δράσεις, τις συνδικαλιστικές, τις κοινωνικές, τις διαδηλώσεις. Αυτό για να κάτι έχετε έτσι, στο μυαλό σας. Δεν πρέπει, είναι σημαντικά. Γιατί λέτε να πάμε ομαλά στις εκλογές. Έχετε πληροφορίες, έχετε. Όχι, μην παραξηγηθώ, ότι... αλλά ναι. Θέλω να πω ότι μέσα από την αντίδραση του ελληνικού λαού θα είναι εκείνη η οποία θα προκαλέσει και την πτώση αυτής της κυβέρνησης. Αυτό θέλω να πω. Μάλιστα. Δηλαδή, αντίδραση με τους τρόπους που βλέπουμε, διαδηλώσεις, συνδικαλιστικούς αγώνες κλπ. Έτσι. Και βέβαια είναι και τα εσωτερικά προβλήματα, όπως είπα και πριν, που υπάρχουν και μέσα στην κυβέρνηση και τα διέξοδα. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι. Κάνω μία ευχή, θα το έλεγα, αν και το πιστεύω, ότι να είναι η τελευταία έκθεση Θεσσαλονίκης αυτή που θα αντιπολιτεύεται αυτές τις πολιτικές. Έτσι, να γίνει η αρχή της ανατροπής και να έχουμε μία διαφορετική κυβέρνηση που θα εκλέξει ο ελληνικός λαός μέσα από τις εκλογικές διαδικασίες, τις νόμιμες εκλογικές διαδικασίες, η οποία θα βγάλει τον τόπο από την εκθροπιστική κρίση. Ο ελληνικός λαός και οι Έλληνες πολίτες από τον Αλέξη Τσίπρα που το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι με το κλείσιμο θα της είμαστε εδώ θα είναι και εδώ θα αναπτύξει, και όχι μόνο θα είναι εδώ θα δώσει συνέντευξη περιμένουμε να δώσει το κυβερνητικό ακριβώς. Πρόγραμμα λοιπόν, του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, είχαμε και έχουμε πρόγραμμα σας ΣΥΡΙΖΑ απλά κυβερνητικό ναι, επικαιροποιείται συνέχεια ακριβώς. Έχει κοστολογηθεί και αυτά ακριβώς είναι τα οποία θα εξαγγελθούν τα πρώτα στοιχεία αυτού του κυβερνητικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ το άλλο Σαββατοκύριακο από τον πρόεδρο τον Αλέξη τον Τσίπρα. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος δεν έχει να χάσει, να κερδίσει έχει από μια κυβέρνηση που θα έχει πυρήνα τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ. Από την μην κυβέρνηση θα πάμε όλο και χειρότερα. Δεν θέλω να αναφέρω τώρα συντάξεις που θα πάνε και πώς το βιώνει ο καθένας. Έτσι, χρειάζεται μια άλλη πολιτική λοιπόν, η οποία θα πόσο αντιμετωπίσει την κρίση. Κοιτάξτε, κυρία Καβαδάκη, την ανθρωπιστική που είναι προτεραιότητα έχουμε, και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Ναι, εντάξει. Εγώ ναι. Θέλω να μας απαντήσει η Χαρά Καφαντάρη απλά λαϊκά, ναι. Όπως ναι. Αν το ρωτούσε ένας πολίτης, όπως ο Μετρόπληκτος ή ο Ομολογιούχος. Ακριβώς. Ακούσαμε σε αυτό το στούντιο πριν από δύο μέρες, στο δελτίο ειδήσεων, το Σάββατο Ρομπόλη. Ναι. Να λέει. Με την καλύτερη αριστερή κυβέρνηση, χωρίς λοιμούς, σεισμούς, καταποντισμούς, έκτακτα γεγονότα, πολέμους ναι. κλπ. Χρειαζόμαστε 10 χρόνια για να φτάσουμε για να καβατζάρουμε, στο επίπεδο για να φτάσουμε το 2009. Κρίσης, το 2009 μπράβο. Και ρυθμό ανάπτυξης 3,5 με 3. Δηλαδή δεν σημαίνει πάτη στο κουμπί και βγήκε μια άλλη κατάσταση, ο μαύρος βουός. Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος δεν είναι όπως ήταν παλιά. Που περιμένει μέσα σε ένα μήνα, μέσα σε μια εβδομάδα από μια κυβέρνηση της αριστεράς ή μια κυβέρνηση που θα έχει πειρά το ΣΥΡΙΖΑ να αποκατασταθούν όλα. Ο κόσμος σε πρώτη φάση αυτό το οποίο θέλει είναι να σταματήσουμε εδώ που είμαστε και να αρχίζουν να αντιμετωπίζονται τα κύρια ζητήματα ανθρωπιστικά και το λέω αυτό γιατί είναι η προτεραιότητα, δηλαδή το νερό, το φως, η θέρμανση, η υγεία, η παιδεία, αυτά τα να έχει το σπίτι του, να μην βγει σε πληστηριασμό από την πρώτη του χρόνου. Αυτά τα βασικά, τα οποία εμείς λέμε ότι θα γίνουν, ένα, γιατί θα είναι προτεραιότητα ο άνθρωπος, και από εκεί και πέρα, στα οικονομικά, πάλι και ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρόεδρος δεν έχουμε δώσει υποσχέσεις τρομερές. Έτσι. Έτσι. Μόνο για έναν κατώτερο μισθό μιλάμε, το 751, όχι σαν αποκατάσταση, σαν μέτρο αναπτυξιακό να κινηθεί η αγορά, αρχίζουν να το βλέπουν και αυτοί και να συμφωνούν. Μιλάμε για το επίδομα ανεργίας να επανέλθει εκεί που ήταν, τις συλλογικές συμβάσεις και βέβαια δημόσιες επενδύσεις. Επενδύσεις ή αξιοποίηση των κονδυλίων που θα πάρουμε από το ΕΣΠΑ και από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα λοιπόν, για να αρχίσουμε.